Χαίρετεν Κυρίω Πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Από την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου ξεκινά το Ιερό Τριώδιο, μια περίοδος κατανήξεως και μετανοίας. Την ημέρα αυτή τοποθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, να αναγυνώσκεται η Ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου, από την οποία φαίνονται δύο καταστάσεις, η υπερηφάνεια και η ταπείνωση. Θεωρώντας οι πατέρες ότι η ταπείνωση είναι η αρχή της σωτηρίας, ενώ η αλαζονία το μεγαλύτερο εμπόδιο προς αυτήν, καθιερώθηκε κατά το άνοιγμα του Ιερού Τριωδίου να διαβάζεται αυτή η Ευαγγελική περικοπή η οποία βρίσκεται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχοι 10 έως 14. Πρωτίστως θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο και στην συνέχεια την ερμηνεία του. Είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτην, «Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθε, ο Ισφαρισαίος και ο έτερος τελώνης». Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφιετο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούτι μη ως περ ηλυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικοι μοιχοί ή και ως ούτος ο τελώνης νηστεύω δίφτου του Σαββάτου από δεκατό πάντα ως ακτόμε Και ο τελώνης μακρόθεν ούτ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς ή στον ουρανών επάρε, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, «Ο Θεός, η λάσφη τίμη το αμαρτωλό, λέγω ημίν, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γάρ εκείνος, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε» και η ερμηνεία της περικοπής μας. Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος αφού στάθηκε όρθιος, προσευχόταν λέγοντας για τον εαυτό του, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, κλέφτες, άδικοι, μοιχοί» ή και σαν αυτόν τον τελώνει. Νιστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ. Και ο τελώνης, στεκόμενος από μακριά, δεν ήθελε ούτε τα μάτια να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του λέγοντας «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». «Σας λέγω», λέει ο Κύριος, ότι αυτός κατέβηκε στο σπίτι του συγχωρημένος, δηλαδή ο τελώνης, παρά ο άλλος, ο Φαρισαίος, γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, αυτός δε που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί θα μη βίασαν κάπως ηρωνικά, άλλοι πάλι θα δυσφόρησαν, μερικοί μπορεί και να αγανάκτησαν όταν είδαν τον τελώνη να ανεβαίνει προς το ναό για να προσευχηθεί. Τι θέλει, θα έλεγαν, αυτός ο αμαρτωλός στον ιερό τόπο. Μήπως τάχα και νομίζει ότι θα ακούσει ο Θεός την βέβηλη και ακάθαρτη προσευχή του. Απέναντίας, όταν είδαν τον Φαρισαίο, ο οποίος φορούσε πολυτελή άμφια, πολυτελή ενδύματα, πλατιά ακιανά κράσπεδα, και τον έβλεπαν να ανεβαίνει και αυτός στον τόπο της προσευχής, θα παραμέρισαν με σεβασμό, διότι πίστευαν ότι ο Φαρισαίος είναι δίκαιος και η προσευχή του είναι ευπρόσδεκτη από το Θεό. Πόσο όμως, επλανώντο, αυτοί έκριναν από την εξωτερική εμφάνιση, ο Θεός όμως βλέπει τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου, την εσωτερική διάθεση και κατάστασή του. Εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε την κατόψιν κρίσιν και όχι την κατουσίαν κρίσιν όπως κρίνει ο Θεός, ο οποίος βλέπει στα βάθη της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Αναλόγως λοιπόν με την καρδιά του ανθρώπου, ο Θεός δέχεται ή δεν δέχεται την προσευχή. Ακούει ή δεν ακούει τα αιτήματα. Την προσευχή του Φαρισαίου δεν την δέχτηκε ο Θεός την απέριψε ως ιεροσυλία, διότι προερχόταν από καρδιά γεμάτη αλαζονία και υπερηφάνεια. Η προσευχή του Φαρισαίου ήταν μία εγωιστική επίδειξη, ένα θα λέγαμε αυτολιβάνισμα, ευλογούσε τον εαυτό του. Δεν βλέπετε τον Φαρισαίο, στέκεται επιδεικτικά σε μία ξεχωριστή και διακεκριμένη θέση, και αρχίζει φώναχτα να αυτοεγκομιάζεται, να απαριθμεί τις καλές του όπως νόμιζε πράξεις, να κατηγορεί τον τελώνη και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους ως φαύλους και διεφθαρμένους, αδίκους και άρπαγες. Απεναντίας πόσο διαφορετική ήταν η στάση και η προσευχή του τελώνου. Ο τελώνης είχε σταθεί σε κάποια απόμερη άκρη της αυλής του ναού, μακριά από το θυσιαστήριο δεν τολμούσε ούτε το ναό να κοιτάξει, αλλά ούτε και στον ουρανό να σηκώσει τα μάτια του. Συναισθανόταν το πλήθος των αμαρτιών του, πιεζόταν υπό το βάρος της ενοχής του, συγκλονιζόταν ολόκληρος από τις δίκαιες τύψεις της συνειδήσεως. Τον έτυπτε η συνείδησή του, τον ήλεγχε και λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ότι η συνείδησης είναι η φωνή του Θεού μέσα μας και μας ελέγχει για όλα τα άσχημα τα οποία πράξαμε. Φυσικά όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ζει κατά Χριστόν όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινο. Γιατί αν κάποιος νεκρωθεί πνευματικά και δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό και δεν προσπαθεί ούτε στο ελάχιστο να αγαπήσει τον Χριστό και να ζει όπως ορίζει ο Χριστός, τότε η συνείδηση νεκρώνεται. Πώς λοιπόν ο τελώνης να σηκώσει χέρια και μάτια προς τον ουρανό, όπου είναι ο θρόνος του Θεού. Ο τελώνης είχε παραβεί το θέλημα του Θεού, είχε καταφρονήσει τον ουράνιο πατέρα, είχε αδικήσει τα τέκνα του. Τα όσα κέρδιζε από τις αδικίες του, τα διέθετε σε κοσμικές απολαύσεις, σε διασκεδάσεις και σε ασωτίες με τα χρήματα αυτά της αδικίας αγόραζε τα γλυκή πικρά ποτά της αμαρτίας. Υπήρχαν γύρω του πτωχοί, πεινασμένοι και γυμνοί, αλλά αυτόν δεν τον ένοιαζε. Είχε σκληρινθεί η καρδιά του, είχε αποξενωθεί από κάθε αίσθημα ευσπλαχνίας και καλοσύνης. Και καθώς τώρα τα ενεφημεί το όλα αυτά, πονούσε, πλημμύριζε από οδύνη ελεηνολογούσε τον εαυτόν του για το θλιβερό κατάντημά του και συντετριμένος βυθιζόταν σε βαθιά ταπείνωση. Εάν κανείς τον παρακολουθούσε την ώρα εκείνη, θα τον άκουγε να αναστενάζει, θα τον έβλεπε να χτυπά το στήθος του, σαν να ήθελε να τιμωρήσει την καρδιά του, την έδρα των πονηρών λογισμών, κίνητρο προς την αμαρτία. Ενώ από τα βάθη της ψυχής του έβγαινε ολόθερμη η προσευχή «Ο Θεός, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό». «Ο Θεός, ο πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Πώς ήταν δυνατόν να μην ακούσει με στοργή ο Θεός και να μην κάνει δεκτή μία τέτοια προσευχή, η οποία ανέβληζε από καρδίαν συντετριμένη και τεταπινομένην του αλαζονικού Φαρισαίου απέριψε ο Θεός την καυχησιολογία, του ταπεινού τελώνου εδέχθη την ταπεινόφρονα προσευχή. Όχι ο Φαρισαίος αλλά ο τελώνης κατέβηκε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού και τι σημαίνει κατέβηκε δικαιωμένος σημαίνει ότι συγχωρήθηκε από το Θεό. Ο Θεός λέει η Αγία Γραφή υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινή δε δίδωση χάρη. Ο Θεός βδελίσεται, συχαίνεται την υπερηφάνεια και την Θεία Χάρη Του την δίνει στον ταπεινό και σε Αυτόν που ζητά με ταπείνωση το Μέγα Έλεός Του. Πόσο διδακτικό είναι το παράδειγμα του ταπεινόφρονος τελώνου και εμείς αισθανόμαστε πολλές φορές επιτακτικοί την ανάγκη της προσευχής όταν οι θλίψεις μας βαρύνουν, όταν οι βιωτικέ ανάγκες μας στεναχωρούν, όταν υψώνεται μπροστά μας βουνό η αδικία και ο παραμερισμός εκ μέρους των άλλων, όταν οι περιπέτειες και οι δυσκολίες της ζωής φαίνονται σαν να μας έχουν κλείσει σε αδιέξοδο, τότε αισθανόμαστε έντονη την ανάγκη και τον πόθο να καταφύγουμε προς το Θεό και ίσως ακόμη πιο πολύ, όταν μας πιέζει το άγχος της ενοχής εξαιτία των αμαρτιών μας, όταν μας συνταράσουν οι τύψεις, όταν μας συνέχει ο φόβος τον οποίο προκαλεί η ταραγμένη συνείδησή μας, τότε θέλουμε να εκφράσουμε τον πόνο μας, να ζητήσουμε το έλεος, να βρούμε χαρά, να αποκτήσουμε δύναμη για να υπερνικήσουμε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες της ζωής αυτής και τότε καταφεύγουμε θερμότερα στην προσευχή. Φαίνεται τότε σαν ο ίδιος ο Θεός να ομιλεί μέσα στην ψυχή μας και να μας λέγει «Επικαλέσαι με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι». «Όταν νιώσεις θλίψη, φώναξέ με και θα σε σώσω», λέει ο Θεός. Ας σκεφτούμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, ποιος είναι εκείνος ενώπιον του οποίου παρουσιαζόμαστε και ποιοι είμαστε εμείς που τον παρακαλούμε. Εκείνος είναι ο απειροτέλειος Θεός, ο παντοδύναμος δημιουργός και εξουσιαστής του σύμπαντος, ο πάνσοφος προνοητής και κυβερνήτης του ορατού και του κόσμου, ο πανάγαθος και πολυέλεος πατέρας μας. Εμείς είμαστε τα άτακτα παιδιά Του, είμαστε αντάρτες και επαναστάτες παραβάτες και καταφρονητές του Θείου Θελήματος. Όμως, λέει ο Θεός ότι σε όσες αμαρτίες και αν έχει πέσει ο άνθρωπος, δια της μετανοίας μπορεί να σωθεί, όπως μας το δίδαξε και ο Χριστός με την παραβολή του ασώτου Ιού. Ποτέ κανείς δεν πρέπει να απελπιστεί όσο και αν αμάρτησε. Πρέπει να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας όπως είχε ο Τελώνης, όπως είχε ο Άσωτος Υιός, όπως είχε ο Λιστής επί του Σταυρού, όπου ο Λιστής στο παραένα μετανόησε και ζήτησε συγχώρεση από τον Χριστό και ο Χριστός τον αξίωσε και μπήκε στον παράδεισο ο Λιστής, δια της μετανοίας του. Λένε κάτι ωραίο οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Λιστής έβαλε το μνήστη μου Κύριε ως κλειδί και άνοιξε τον παράδεισο. Με την μετάνοια του ο ληστής εισαγωγικών λίστεψε τον παράδεισο. Όπως και η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, την οποία εορτάζει η Εκκλησία μας την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών και πάρα πολλοί άλλοι Άγιοι, οι οποίοι στην προτέρα ζωή τους ζούσαν μέσα στην αμαρτία και την ακολασία, όμως μετενόησαν και σώθηκαν. Α εξετάσουμε λοιπόν τον εαυτό μα και α δούμε ποιε είναι οι αμαρτίε μα, χωρί όμω να απελπιστούμε, αλλά με βαθιά ταπείνωση να προσευχόμαστε όπω ο τελώνης. Ο Θεό, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και ο Θεό, ο οποίο ταπεινή δίδωση χάριν, θα δεχθεί την προσευχή μα, θα μα δώσει χάρη και χαρά, θα μα δωρήσει την άφεση των αμαρτιών μα, την δικαίωση και την υιοθεσία θα κάνει δεχτά και τα αιτήματα της προσευχής μας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Εύχομαι ολόψυχα καλό και ευλογημένο τριώδιο να έχουμε, καλή μετάνοια, καλό στάδιο των αρετών, καλό πνευματικό αγώνα κατά των δαιμόνων και μακάρι να αξιωθούμε, να εορτάσουμε εν Αγίω Πνεύματι την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας. Και μακάρι να αξιωθούμε να αναστηθεί και η ψυχή μας από την αμαρτία, γιατί η μετάνια λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι μία νεκρανάσταση, όπως είπε και ο σπλαχνικός πατέρας του ασώτου Ιού ότι ο Υιός μου αυτός ήταν νεκρός και δια της μετανοίας αναστήθηκε, ξανάζησε. Καλό αγώνα σε όλους μας με την ευλογία του Θεού, καλή μετάνοια βιωματική, η υπεραγία Θεοτόκος να μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και όλοι οι Άγιοι και οι Άγγελοι να είναι βοηθοί μας και συμπαραστάτες μας στον αγώνα μας κατά των παθών, κατά της αμαρτίας και στον αγώνα υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.